Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Coach, ιτήθηκε η ομάδα σας σήμερα εδώ στη Λάρνακα. Πείτε μας τις εντυπώσεις, πώς βιώσατε το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορώ να έχω παράπονο από τους παίχτες μου σήμερα. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη, η οποία πριν να ξεκινήσει ήταν πάρα πολύ δύσκολη λόγω της απουσίας του βασικού μας σέντερ. Είμαστε που είμαστε μια ομάδα που βασίζεται περισσότερο στην περιφέρεια και δεν έχει τόσους πολλούς ψηλούς σε αριθμό. Καταλαβαίνετε, όταν λείπει και ο βασικός ο σέντερ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι αν ήταν σήμερα ο Μαλίκ με την απόδοση που είχαμε, ίσως να ήταν και διαφορετικό το σκορ, χωρίς να υποτιμώ φυσικά την νίκη της ΑΕΚ, που πρέπει να της δώσουμε και συγχαρητήρια. Εντάξει, σήμερα για ακόμα μια φορά νομίζω δείξαμε ότι αξία βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Αξία έχουμε στο μυαλό μας ότι τουλάχιστον στα play-offs θα μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από την τρίτη θέση σε βάρος της ΑΕΚ του Κεραυνού. Είναι μια ομάδα η οποία ξεχυλίζει τουλάχιστον επιθετικά από ποιότητα, ταλέντων και ενέργεια. Όμως είναι αυτό που είπα και τώρα μέσα στα παιδιά. Δεν μπορούμε με αυτούς τους αριθμούς αμυντικά να κερδίσουμε είτε τον Κεραυνό είτε την ΑΕΚ στη Λάρνακα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Την στιγμή η ομάδα μου νομίζω ίσως να είναι η πρώτη ομάδα επιθετικά σε μέσον όρο. Αν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη. Εκεί είμαστε μία από τις χειρότερες αμυντικά. Και τους εξήγησα ότι ας συνεχίσουμε έτσι, σίγουρα θα είναι επιτυχημένη η χρονιά μας, αλλά το πιο πολύ που θα τερματίσουμε είναι τρίτη. Εγώ τους είπα ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση, να πάμε σε έναν τελικό να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο αντίθετα, διότι είναι ξεκάθαρο. Μία ομάδα, ήρθαμε εδώ στην ΑΚ που είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα και σκοράραμε 85 πόντους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να σκοράρουμε 95 για να κερδίσουμε την ΑΕΚ στην έδρα μας. Στην έδρα της. Για να κερδίσουμε την ΑΕΚ στην έδρα της, πρέπει να δεχτείς τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση 65 με 70 πόντους. Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Προβληματιζόμαστε, διότι σας λέω, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της ομάδας και την απόδοση. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, πρέπει να φτιάξουμε την αμυντική μας φιλοσοφία. Πάντως, αυτό που έχουμε δει, το είχαμε συζητήσει σε μια άλλη μας σύνδεση, είναι τα λάθη τα οποία τα έχετε περιορίσει πάρα πολύ και στο παιχνίδι με την ΕΘΑ, αλλά και σήμερα. Πέρα από ένα σημείο, στο πρώτο ημίχρονο που τα κάνετε περισσότερα μαζεμένα, γενικά ο αριθμός των λαθών έχει πέσει σε καλά. Τα λάθη μας έπεσαν, Αντώνη μου. Το θέμα είναι ότι πληρώνουμε πάρα πολύ όποιες κακές επιθετικές επιλογές έχουμε. Οι επιστροφές μας δεν είναι τόσο καλές όταν έχουμε κακές επιλογές. Γι' αυτόν τον τρόπο δεχόμαστε τόσους πολλούς πόντους όπως σήμερα. Δεχτήκαμε σχεδόν 20 στο αμυντικό transition. Νομίζω είναι κάποιες λεπτομέρειες. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε αμυντικά. Αλλά πρέπει να το κάνουμε διότι στη χείριστη θα τερματίσουμε τρίτη. Είναι ακριβώς τα ίδια που σου λέω. Το είπα και στους παίκτες. Θέλετε να τερματίσετε τρίτη. Θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ας συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα ή το κύπελλο, πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα αμυντικά. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά και ξανά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος δεν δίστασε να μας εκμυστηριευτεί όλα όσα υπόθηκαν στα αποδυτήρια και όσα είπε στους παίκτες του. Αυτά και από εμάς εδώ στο Κίτιον, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας μεταφέρουμε. Από όλους όσους εργαστήκαμε για την ζωντανή αυτή μετάδοση, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.